Σπάχερ-Γκάσεν, μέσα στο γεμάτο πρακτικές ιδέες δωμάτιο, ο νεαρός υπάλληλος του Γραφείου Ευρεσιτεχνιών είναι ακόμη σοριασμένος στην καρέκλα, με το κεφάλι ακουμπισμένο στα χέρια. Τους τελευταίους μήνες, από τα μέσα του Απριλίου και μετά, είδε πολλά όνειρα για τον χρόνο. Τα όνειρα κατακυρίευσαν την έρευνά του. Τον εξάντλησαν τόσο πολύ, ώστε κάποιες στιγμές δεν ήξερε αν ήταν ξύπνιος ή κοιμόταν. Ο χρόνος υπάρχει. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί. Thank you.
αριθμό 19 της Γκράμγκας. Το μέρος είναι παράξενο για κάποια που ήρθε από το μέλλον, όμως να. Οι περαστικοί γουρλώνουν τα μάτια τους και συνεχίζουν τον δρόμο τους. Εκείνη κουβαριάζεται σε μια γωνιά. Ξαφνικά σέρνεται ως την απέναντι πλευρά του δρόμου και ζαρώνει σε ένα άλλο σκοτεινό σημείο, μπροστά στον αριθμό 22. Τρέμει, μήπως με τα πόδια της σηκώσει σκόνη, ενώ θα περνά ο Πέτερ Κλάουζεν, που αυτό το απόγευμα της 16ης Απριλίου 1905 κατευθύνεται προς το φαρμακείο της Πόλταλγκας. Ο Κλάουζεν είναι μάλλον τον σεβόμενος. Αν υπάρχει ένα πράγμα που απεχθάνεται, είναι τα λερωμένα ρούχα. Έτσι και σκονιστεί, θα σκύψει και θα τυναχθεί με περισσή προβίδα, χωρίς να νοιάζεται για τις υποχρεώσεις που περιμένουν. Αν καθυστερήσει αρκετά, ο Κλάουζεν μπορεί να μην αγοράσει την αληφή για τη γυναίκα του που εβδομάδες τώρα παραπονιέται ότι την πονούν τα πόδια της. Σε αυτήν την περίπτωση, η γυναίκα του Κλάουζεν, κακοδιάθετη όπως θα είναι, ίσως αποφασίσει να μην πάει εκδρομή στη λίμνη της γενέθλης. Κι αν στις 23 Ιουνίου του 1905 δεν πάει στη λίμνη της Γενέβης, δεν πρόκειται να γνωρίσει στην προκυμαία της Ανατολικής Όχθης κάποια Κατρίν Δε Πινέ, ούτε να συστήσει τη Δεσποινίδα Δε Πινέ στο γιο της, τον Ρίχαρντ. Όπως είναι επόμενο, ο Ρίχαρντ και η Κατρίν δεν θα παντρευτούν τη 17η Δεκεμβρίου του 1908 και δεν θα αποκτήσουν τον Φρίντριχ την 8η Ιουλίου του 1912. Φρίντριχ Κλάουζεν δεν θα γίνει ο πατέρας του Χάνς Κλάουζεν στις 22 Αυγούστου του 1938. Και χωρίς τον Χάνς Κλάουζεν, η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση του 1979 δεν θα επέμβει ποτέ. Ας υποθέσουμε ότι ο χρόνος είναι κυκλικός, ότι αναδιπλώνεται και κλείνει στον εαυτό. Ο κόσμος επαναλαμβάνεται με ακρίβεια, χωρίς σταματημό. Στον κόσμο όπου ο χρόνος είναι κύκλος, η κάθε χειραψία, το κάθε φιλί, η κάθε γέννηση, η κάθε λέξη θα επαναληφθεί με ακρίβεια.
μην την ξαναδεί. Απομένει με τις αγροπαρέες. Δουλεύει σκληρά στο φαρμακείο, χωρίς να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην υποδιευθύντριά του. Τα βράδια πηγαίνει με τους φίλους του στην πυραδία της Κόχνερ-Δάσε. Μαθαίνει να φτιάχνει φοντού. 3 χρόνια αργότερα γνωρίζει μια άλλη γυναίκα στο Νεσατέλ, σε ένα κατάστημα ενδυμάτων. Είναι συμπαθητική. Τον φλερτάρει πολύ πολύ αργά για κάμπος στους πίνες. 1 χρόνο αργότερα η δεύτερη γυναίκα έρχεται να μείνει μαζί του στη Βέρνη. Ζουν αθόρυβα. Κάνουν μαζί περιπάτους στις όχθες του Α. Συντροφεύουν ο ένας τον άλλο. Γερνούν μαζί. Χωρίς παράπονο από τη ζωή. Στον δεύτερο κόσμο, ο άντρας με το μακρύ δερμάτινο παλτό αποφασίζει να ξαναδεί τη γυναίκα από το Φράιμπουργκ. Τη γνωρίζει ελάχιστα. Θα μπορούσε να αποδειχθεί εριστική και οι κινήσεις της δίνουν την εντυπωσιάστατη χαρακτήρα. Αυτός ο τρόπος που καλυμμένει το πρόσωπό της όταν χαμογελά όμως, αυτή η επιδεξιότητά της στην επιλογή των λέξεων, ναι. Πρέπει να την ξαναδεί. Πηγαίνει στο σπίτι της στο Φράιν. Κάθεται δίπλα της στο καναπέ. Μέσα σε λίγα λεπτά νιώθει την καρδιά του να φτερουκοπάει. Κάνουν έρωτα. Η χειρά και παθιασμένη. Εκείνη τον πήγε να μετακομίσει στο Φράιν. Και εκείνος εγκαταλείπει τη θέση του στην Πέρνη και πιάνει δουλειά στο ταχυδρομείο του Φράιν. Φλέγεται ο έρωτα. Κάθε μέρα γυρίζει σπίτι το μεσημέρι. Τρώνε, κάνουν έρωτα, τσακώνονται. Εκείνη παραπονιέται ότι χρειάζεται περισσότερα χρήματα. Εκείνος την έχει βαρύ. Εκείνη του πετά τις κατσαρόλες στο κεφάλι. Ξανακάνουν έρωτα. Εκείνος επιστρέφει στο ταχυδρομείο. Εκείνη απειλεί να τον αφήσει. Όμως δεν το κάνει. Εκείνος ζει για χάρη της. Ευτυχισμένος. Μέσα στην ατέρμονη αγωνία. Υπάρχει ένας τόπος
μιλάει στο τηλέφωνο με τη φίλη της. Μόλις απολύθηκε από τη δουλειά της. Η φίλη της την ακούει σιωπηλή. Οι δυο φιλελάδες συμφωνούν να συναντηθούν για τσάι στις 10 το επόμενο πρωινό. Ώρα 10. 17 ώρες και 53 πρώτα από τούτη τη στιγμή. Η γυναίκα που μόλις έχασε τη δουλειά της χαμογελά για πρώτη φορά, έπειτα από μέρες. Φαντάζεται το ρολόι στον τοίχο της κουζίνας να χτυπά το κάθε δευτερόλεπτο ανάμεσα σε τούτη τη στιγμή και τις 10 αύριο το πρωί. Χωρίς διακοπή, χωρίς αμφιβολία. Και ένα όμοιο ρολόι στο σπίτι της φίλης της, συγχρονισμένο. 20 λεπτά πριν από τις 10 αύριο το πρωί, η γυναίκα θα φορέσει το κασκόλ, τα γάντια της και το παλτό της. Θα κατέβει τη Σίφλαουε, θα περάσει την γέφυρα του Νίλτον και θα φτάσει στο τριοκοτείο της Postgasse. Από την αντίθετη πλευρά της πόλης, 15 λεπτά πριν από τις 10, η φίλη της θα βγει από το σπίτι της που βρίσκεται στην οδό Zeughausgasse και θα κατευθυνθεί προς το ίδιο μέρος. Στις 10 η ώρα θα συναντηθούν. Θα συναντηθούν στις 10 η ώρα. Σε κάθε πόλη υπάρχουν μερικοί που έπαψαν να ανησυχούν μήπως γεράσουν μερικά δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από τους γείτονές τους. Αυτές οι παράτολμες υπάρξεις δεν κοιτάζουν τα ρολόγια τους σχεδόν ποτέ και δεν θυμούνται εάν είναι Δευτέρα ή Πέμπτη. Όταν οι υπόλοιποι τους προσπερνούν φουριώσει και τους περιγελούν, αυτοί απλώς χαμογελούν. Thank you.
μια ευχάριστη αλλαγή. Αν και δεν έχει τόση σημασία. Λατρεύω την δαντέλα στις πετσέτες. Το ίδιο λες κάθε χρόνο, Ζωζεφίνη. Πώς είναι ο καφές σας? Λίγο βαρύς, όπως και χθες άλλωστε. Δεν έχετε πάρει ούτε ένα κιλό από πέρυσι. Για να μην πω τα τελευταία 10 χρόνια. Ίσως κάνω λάθος. Όμως νομίζω πως φυσάει λίγο παραπάνω στα δωμάτια εφέτος. Πάντα κοιμάμαι καλύτερα σε δροσερό δωμάτιο. Όταν όμως έχει ρεύμα, με πιάνει δίχας. Πώς πήγαν οι δουλειές σας πέρυσι? Δεν έχω παράπονο. Τα παιδιά... Μεγάλωσαν ένα χρόνο. Η γυναίκα κρατάει την ανάσα της. Είναι 50 χρονών. Ξαπλώνει στο κρεβάτι. Προσπαθεί να θυμηθεί τη ζωή της. Κοιτάζει μια φωτογραφία δική της, όταν ήταν παιδί. Καίνε τις ατζέντες τους, ξεφορτώνονται τα ρολόγια τους, με το κοπάνε
σε ένα άλλο σπίτι. Ένας άντρας κάθεται μόνο σε ένα τραπέζι, στρωμένο γιατί. 10 χρόνια πριν καθόταν εδώ, στην ίδια θέση, και είχε απέναντι τον πατέρα. Ένιωθε ανίκανος να του πει ότι τον αγαπά. Αναζητούσε μέσα στα χρόνια που ήταν παιδί κάποια στιγμή τρυφερότητας. Θυμόταν τα βράδια που ο σιωπηλός άντρας καθόταν και διάβαζε μόνο στο βιβλίο του. Ήταν ανίκανος να του πει ότι τον αγαπά. Ανίκανος να του πει ότι τον αγαπά. Το τραπέζι είναι στρωμένο με 2 πιάτα. 2 ποτήρια. 2 πιρούνια. Το ίδιο. Όπως και χθες το βράδυ. Ο άντρας αρχίζει να τρώει. Δεν μπορεί να φάει. Κλαίει με ένα φιλιτά. Ποτέ δεν του είπε ότι τον αγαπούσε. Thank you.
Ξυπνισμένη όμως έπαψα να διαβάζω. Εγκατέλειψα το παρελθόν. Αποφάσισα πως ό,τι και να θες, φτωχή ή πλούσιοι, μορφωμένοι ή απέδευτοι, υπερήφανοι ή ταπεινοί, ερωτευμένοι ή ασυγκίνητοι. Είναι το ίδιο ασήμαντο με το απαλό αεράκι που τους χαϊδεύει τα μαλλιά. Οι άνθρωποι αυτοί σε κοιτάζουν βαθιά μέσα στα μάτια και σου σφίγγουν το χέρι εγκάρια. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν μάθει να ζουν μέσα σε έναν κόσμο δίχως μνήμη. Οι άνθρωποι αυτοί περπατούν